Δύο αστυνομικοί από τη Λάρισα δέχονται άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων στην περιοχή του Φρουρίου. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δράστες χτυπούν τον αστυνομικό αλίπητα με μπουνιές και κλωτσιές. Στο σημείο επικρατεί πανικός. Ο αστυνομικός πέφτει στο έδαφος και κάποιος από τους δράστες προσπαθεί να πάρει τον φακό του. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 35χρονος με το ποδηλατό του έκλεισε τον δρόμο στο περιπολικό. Παρά τις προτροπές τους να μετακινηθεί, όπως ισχυρίζονται οι αστυνομικοί, εκείνος ξεκίνησε να τους βρίζει. Όταν οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, ξαφνικά μια ομάδα 20 ατόμων εμφανίστηκε από τα στενά και άρχισαν να βιοπραγούν. Ένας από τους τρεις αστυνομικούς παρέμεινε μέσα στο περιπολικό. Τα πλαίσια της ΕΔΕ. Ό,τι στοιχεία υπάρχουν θα καταγραφούν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήταν εκεί, να μην είχαμε κάποια απόπειρα για το αυτοκίνητο πριν να μιλούσε στον αστυνομικό του. Να επικοινωνούσε με το κέντρο εκείνη την ώρα. Ο 35χρονος ποδηλάτης καταδικάστηκε σε 37 μήνες φυλάκισης χωρίς αναστολή. Τη σωματική βλάβη κατά των αστυνομικών την αρνείται ο πελάτης μου καθώς προήλθε από άλλους. Για την εξύβριση δεν είχε σκοπό να τον θίξει προσωπικά τον αστυνομικό, απλώς αντέδρασε για τον τρόπο που συνελήφθη. Και για την απόπειρα απόδρασης ήταν απρόσφορη, έγινε ενστικτοδός. Ο 35χρονος κρατείται στις φυλακές της Λάρισας, ενώ οι δύο τραυματίες αστυνομικοί αναρρώνουν.